την πολιτική δύναμη που θα απεγκλωβίσει τη χώρα από τις συμπληγάδες του ελιτισμού της Νέας Δημοκρατίας και του λαϊκισμού του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ανέφερε ο Πάρης Κουκουλόπουλος στην εκδήλωση για την παρουσίαση των 7 υποψηφίων βουλευτών Ιωαννίνων και την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Νομαρχιακής Επιτροπής, επιδιώκει να αποτελέσει το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής που ξεκίνησε δυναμικά την προεκλογική περίοδο στα Γιάννενα. Με κυρίαρχη την έννοια της ενότητας τόσο για τους υποψηφίους όσο και για τα τοπικά και κεντρικά στελέχη, ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Βασίλης Γαρδίκος, καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους, εξέφρασε την βεβαιότητα πως με τη συμμετοχή και τον αγώνα όλων, η φετινή χρονιά θα είναι χρονιά της δημοκρατικής ανατροπής. Εύχομαι σε όλες και σε όλους χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία, δύναμη και αισιοδοξία. Και να είστε απολύτως βέβαιοι ότι με τη συμμετοχή όλων μας, με τον αγώνα όλων μας, αυτή η χρονιά θα είναι η χρονιά της δημοκρατικής ανατροπής. Είναι μια χρονιά με πολλαπλές εκλογικές αναμετρήσεις που θα κρυθούν πολλά τόσο για την κοινωνία μας όσο και για τη χώρα. Το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, με τις πολιτικές του προτάσεις, με ενότητα, με τις αρχές και τις αξίες που διέπουν διαχρονικά το κίνημά μας, θα δώσει αυτή τη μάχη χωρίς δεσμεύσεις και εξαρτήσεις. Με μόνο στόχο τη διαμόρφωση των συνθήκων εκείνων όπου θα διασφαλίσουμε για τον πολίτη μια ζωή με αξιοπρέπεια και ασφάλεια σε μια χώρα στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι μαζί, συντεταγμένα, η Νομαρχιακή Επιτροπή, οι τοπικές οργανώσεις, η Κεντρική Επιτροπή, το στελεχειακό δυναμικό του κινήματος στο νομό μας, οι υποψήφιοι βουλευτές, θα δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό, ούτως ώστε να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα του Προέδρου μας, του Νίκου του Ανδρουλάκη, και το βράδυ των εκλογών η παράταξή μας να είναι στην πλευρά των νικητών. Οι σκιαμαχίες για την καρέκλα ή η μάχη μέχρι σε σχάτων για την πατρίδα και το λαό της και πάνω απ' όλα για τη νέα γενιά είναι το δίλημα των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ, όπως τόνισε στην τοποθέτησή του ο κύριος Κουκουλόπουλος, μεταφέροντας το μήνυμα του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη. Ο κύριος Κουκουλόπουλος ξεκίνησε την ομιλία του αναφερόμενο στον θάνατο των δύο υπτάμενων της πολεμικής αεροπορίας, για να τονίσει πως το κόμμα, σύμφωνα και με τις αρχές του ιδρυτή του Ανδρέα Παπανδρέου, εκτός από δημοκρατικό και σοσιαλιστικό, είναι πρώτα απ' όλα πατριωτικό. Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, εκτιμώντας ότι έχουν μεγάλο πρόβλημα με τη μεν πρώτη να είναι μακριά από τον στόχο της αυτοδυναμίας και τον δεύτερο μακριά από το να αναδειχθεί πρώτο κόμμα. Ποτέ δεν ήμασταν υπέρ μιας διαδικασίας όπου κυνηγάμε την Τουρκία στους εξοπλισμούς και μας κυνηγάει και αυτή. Όμως, και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, ο Ανδρέας Παπανδρέου του 1974, που τότε ήμουν 18 χρονών, μας έβαλε σε μια μεγάλη διαδικασία απευθύνου στους νεότερους, σε μεγάλο προβληματισμό. Ξενυχτούσαμε το Δεκέμβριο του 1974, γιατί ενώ καταψήφισε τον προϋπολογισμό της Νέας Δημοκρατίας, είχε ψηφίσει νέες αμυντικές δαπάνες. Γιατί μας έριξε από τότε το δρόμο ότι εκτός από δημοκρατικό και σοσιαλιστικό το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτα απ' όλα ένα κόμμα πατριωτικό. Και η άμυνα της πατρίδας δεν μπορεί να στηρίξει σε ξένες δυνάμεις. Και ήρθε το πικρό παράδειγμα της Ουκρανίας για να μας δείξει ότι η χώρα πρέπει να στηρίξει τις δικές της δυνάμεις. Αυτό ας αξιολογήσουν οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ που κατά τα άλλα αρέσκονται να μιλάει για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Προσέξτε, δεν υπενήσουμε ότι υπολείπονται σε πατριωτισμό. Αυτές είναι πατριδοκάπηλες λογικές που αφορούν τη δεξιά. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια επαφωτερήσουσα θέση στα εθνικά θέματα και πρέπει κάποιος να την ξεκαθαρίσει. Εμείς έχουμε θέση καθαρή. Θέλουμε οι αμυντικές δαπάνες, να αναγνωριστούν σε ένα μεγάλο μέρος τους ως ευρωπαϊκές δαπάνες. Θέλουμε η ελληνική βιομηχανία να πάρει ένα σοβαρό κομμάτι από το εξοπλιστικό πρόγραμμα. Στηρίζουμε τις προσπάθειες για Ευρωστρατό, γιατί η Ελλάδα είναι το ανατολικό όριο της Ευρώπης. Είναι καθαρή η στρατηγική μας για τα εξωτερικά και την άμυνα. Αλλά με τίποτα δεν διαπραγματευόμαστε ότι δεν θα πατάμε γερά
για να αποκρούσουμε κάθε απειλή. Για άμυνα τα θέλουμε τα όπλα και όχι για επίθεση. Αυτή τη στιγμή τα δύο κόμματα, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, που ερίζουν και προσπαθούν να κάνουν μία πόλωση για τους δυο τους, έχουν τεράστιο πρόβλημα στρατηγικής. Η Νέα Δημοκρατία μιλάει για αυτοδυναμία από το 19 ο Μητσοτάκης, προσέξτε, το λέει ιδιαίτερα στους υποψηφίους μας. Από το 19, να ξέρετε, ο Μητσοτάκης μιλάει ότι θα βάλει αμέσως δεύτερη κάλπη, γιατί θέλει αυτοδυναμία. Αυτή η στρατηγική του. Τι λέει τα Γκάλο, που ότι απέχει πάρα πολύ από την αυτοδυναμία. Μην τα ακούτε τα μισόλογα των δημοσιογράφων. Με ένα ποσοστό 32-33 δεν μπορείς να κάνεις υπέρβαση να φτάσεις σε αυτοδυναμία. Σε όλες τις επαναληπτικές εκλογές που είχαμε στην Ελλάδα από το 89 μέχρι και πρόσφατα, ποτέ κανένα κόμμα δεν πήγε παραπάνω από σύμπλην ένα στην επαναληπτική εκλογική αναμέτρηση. Για να σταματήσουν να μας τρομοκρατούν με πιέσεις και με πολλώσεις. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν έχει μια στρατηγική αυτοδυναμίας που είναι αδιέξοδη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, απ' την άλλη που ψήφισε την απλή αναλογική, λέει ο Τσίπρας στην έκθεση φέτο, πέρσι μάλλον, το 22. Εγώ κυβέρνηση ηττημένο δεν κάνω, αν είμαι δηλαδή δεύτερος, δεν θα απευθύνω πρόσκληση να βρω 151 βουλευτές. Έχουν λοιπόν, και αυτή τη στιγμή τι λένε τα Γκάλου, που η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, μακριά την αυτοδυναμία, και ο Τσίπρας είναι δεύτερος, αρκετά αισθητά μακριά από τον Μητσοτάκη. Έχουν και ίδιο πρόβλημα. Εμείς τι κάνουμε, είμαστε το μόνο κόμμα που έχουμε σαφέστατη άνοδο σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές και από εκεί πηγάζει το πρόβλημά τους. Γι' αυτό μας χτυπά να λείπει τα διαρκώς. Η ιστορία του Πασόκ, αλλά και η στάση του Νίκου Ανδρουλάκη στο ζήτημα των υποκλοπών, δεν επιτρέπει σε κανέναν να μας απευθύνει τέτοιους υπενιγμούς, εκτός και αν κρίνουν όλοι εξιδίων τα αλότρια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ολοκληρώντας, θέλω να πω ότι μας ρωτάνε ποιο είναι το δίλημα. Ακούστε να δείτε. Το δίλημα των εκλογών είναι ένα και μοναδικό. Η χώρα βρίσκεται σε συμπληγάδες σήμερα ανάμεσα στον ελιτισμό της Νέας Δημοκρατίας από τη μια και στο λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Ή θα βγει από αυτές τις συμπληγάδες, θα φύγει μπροστά ή όχι. Όπως λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ή σκιαμαχίες για την καρέκλα ή μάχη μέχρι σε σχάδου για την πατρίδα και το λαό της και πάνω απ' όλα για τη νέα γενιά. Αυτό είναι το μήνυμα των εκλογών. Το μήνυμα της ενότητας και του αγώνα προκειμένου οι θέσεις του κόμματος να φτάσουν σε κάθε πολίτη και να μπει η κοινωνία στο προσκήνιο, αλλά και ο νομός Ιωαννίνων να αναδείξει βουλευτή, έστειλαν οι 7 υποψήφοι βουλευτές των Ιωαννίνων, Κωνσταντίνος Γάτσιος, Δημήτρης Δημητρίου, Ανθή Λιάγκου, Θανάσης Μανταλόβας, Βάλια Μίτσιου, Ντίνα Μπακόλα και Ιωάννης Τσίμαρης. Είναι μεγάλη επίσης τιμή μου να αγωνίζομαι με όλες και όλους εσάς για την πολιτική ανόρθωση και την εκλογική ανάταξη του κινήματός μας, κάτι που αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για μια Ελλάδα με ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς, με εθνική αξιοπρέπεια, με κοινωνική δικαιοσύνη, με ανάπτυξη για όλες και όλους και όχι για τους λίγους, και κυρίως για ένα ελπιδοφόρο μέλλον, ιδιαίτερα για τους νέους μας. Σας σφίγγω το χέρι και σας καλώ να συμμετέχουμε όλες και όλοι μαζί, ενωμένοι με πάθος και ορμή για τα γιάννενα της ανάπτυξης και της προόδου σε μια Ελλάδα παραγωγική και δημιουργική. Καλό μας αγώνα με την νίκη. Να είμαστε καλά. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, νομίζω ότι το πολιτικό μήνυμα το έχουμε όλοι ακούσει από τον σύντροφο Πάρη Κουκουλόπουλο. Οπότε εγώ θα μείνω μόνο στο μήνυμα ότι πρέπει όλοι μαζί να τιμήσουμε αυτό το πολύ άξιο ψηφοδέλτιο, και είναι τιμή μου που συμμετέχω μαζί με τους συναδέλφους σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια, για να βγάλουμε τα Γιάννενα από την αφάνεια, για να βγάλουμε τα Γιάννενα από την ανυπαρξία. Η εκλογή του Πασόκ στα Γιάννενα νομίζω θα φέρει άλλον αέρα αλλαγής, θα φέρει άλλον αέρα παρουσίας στα κοινά και στην Βουλή των Ελλήνων. Ευχαριστώ πολύ και όλοι μαζί ενωμένοι σε αυτόν τον αγώνα. Είναι μεγάλη χαρά η πρόταση του Προέδρου μας, του Νίκου Ανδρουλάκη, να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο. Το ΠΑΣΟΚ στήριζε και συνεχίζει να στηρίζει τα άτομα με αφιπηρία, και έτσι πρέπει να είμαστε ενεργοί
πολίτες με λόγο στην κοινωνία. Είναι μεγάλη μου χαρά, συγχαρητήρια στους πολλές συναδέλφους, να πάμε με την νίκη και να έχουμε καλά αποτελέσματα. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ ξέρουμε και το έχουμε κάνει πολλές φορές ως τώρα. Έχουμε αγωνιστεί και έχουμε αλλάξει τα πράγματα στην Ελλάδα, σε μια Ελλάδα που έχει υποφέρει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια. Μπορούμε, εάν πιστέψουμε στις δικές μας δυνάμεις, να το ξανακάνουμε. Σας καλώ λοιπόν όλοι μαζί να γυρίσουμε χωριό-χωριό, σπίτι-σπίτι, όλο τον ομό Ιωαννίνων και να είστε σίγουροι πως στο τέλος θα δικαιωθούμε. Το ΠΑΣΟΚ θα το ξαναφέρουμε στο προσκήνιο, η ελληνική κοινωνία θα ξανάρθει στο προσκήνιο, ο νομός Ιωαννίνων θα αποκτήσει ξανά μια ισχυρή πολιτική φωνή, την πολιτική φωνή του ΠΑΣΟΚ. Καλή μας επιτυχία στην προσπάθεια αυτή. Ο πρόεδρος της παράταξης Νίκος Ανδρουλάκης έχει χαράξει το δρόμο. Η κοινωνία πρέπει να είναι στο προσκήνιο. Είμαστε όλοι εδώ γι' αυτό. Θα πρέπει υποψήφοι και εμείς να ενώσουμε τη φωνή μας για να ακουστεί παντού και να γνωρίσουν όλοι ότι η δημοκρατική παράταξη του ΠΑΣΟΚ ήταν, είναι και θα είναι παρούσα, γιατί το ΠΑΣΟΚ σε αυτές τις εκλογές είναι και θα παραμείνει μονόδρομος. Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εξασφαλίσει αξιοπρέπεια, ισότητα, κοινωνική συνοχή και δεν χρησιμοποιεί και δεν θα αξιοποιήσει ποτέ κατώτερα αισθήματα όπως το φόβο που προσπαθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία να επιβάλλουν στον κόσμο. Είμαστε εδώ και σας θέλουμε μαζί μας όλους. Σας ευχαριστώ. Κανένας αμέτωχος, όλοι μαζί. Αυτή η χρονιά, όπως είπε ο γραμματέας, θα είναι μια χρονιά που θα μας καθορίσει για τα επόμενα χρόνια. Είναι η χρονιά των εκλογών. Αυτές τις εκλογές θα πρέπει να δώσουμε τον αγώνα μας με αξιοπρέπεια, με δύναμη και με έναν μεγάλο σκοπό. Το ΠΑΣΟΚ να ξαναγίνει ξανά ένα μεγάλο κόμμα. Το μήνυμα το δικό μου ως υποψήφια βουλευτής είναι ένα. Αγώνας, δυνατός αγώνας, αγώνας από όλους μας, έτσι ώστε να ξανανεβάσουμε το ΠΑΣΟΚ πολύ ψηλά. Καλή επιτυχία σε όλους τους συναδέλφους και καλή επιτυχία στον χώρο μας. Ποιο είναι το διακύβευμα? Το ακούσατε και θα πρέπει όλοι μαζί να το πετύχουμε. Και αυτό πετυχαίνεται μόνο με ένα σύνθημα το οποίο ηχούσε κάποτε και θα ηχήσει και τώρα, το οποίο έφερε τις ανατροπές. Το σύνθημα του δημιουργού του ΕΣΥ, του Γιώργου Νηματά. Αγώνας, αγώνας, αγώνας. Καλή δύναμη, σύντροφοι. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την κοπή της πίτας από τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής και τον κύριο Κουκουλόπουλο, με το πρώτο κομμάτι να παραλαμβάνει για το κόμμα ο πρόεδρος της Επιτροπής Ψηφοδελτίων, Βαγγέλης Αργύρης, ως ο μακροβιότερος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στα Γιάννενα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, το πρώτο κομμάτι της πίτας είναι για την παράταξη, είναι για το ΠΑΣΟΚ και είναι η Μαλαγής. Θα τον παραλάβει ο σύντροφος Βαγγέλης Αργύρης ως ο μακροβιότερος βουλευτής στον ομό.